Κυρία Δουλγεράκη, αγαπητή Αγγελία, χαίρομαι πρώτα και σας συγχαίρω που αναδείξατε αυτό το θέμα. Διότι το παρήδανε και συνάδελφοί μου, εγώ σε αυτούς αναφέρομαι, για τους δικούς σας δεν έχω λόγο, ούτε αιτίομαι. Το παρήδανε όμως και δικοί σας συνάδελφοι, δεν το είδαν καθόλου και κεντρικά μέσα. Καλά, απαντήστε μου τώρα γιατί γίνεται αυτό. Τρεις μέρες πρέπει να είναι αναρτημένος στην ΕΝΙΠΕΚ. Κανένας δεν απαντάει. Κυρία Δουλγεράκη, όμως ποια είναι η ουσία, ότι η προηγούμενη κυβέρνηση δεν τόλμησε να υλοποιήσει κάτι που είχε συμφωνήσει. Απαραδέκτως προσθέτω. Και είναι επιστημονική η προσέγγιση, όχι πολιτική. Δεν είναι πολιτική. Απαραδέκτως είχε συμφωνήσει να γίνει κώδικας εργατικός όλος ο κοινωνικός δαρβινισμός των μνημονίων. Τόσο σεμνά και ήπια το λέω. Δηλαδή, κυρία Δουλγεράκη, ό,τι κακό έχει ψηφιστεί, και καλό θα έλεγα εγώ για να είμαι, επειδή είμαστε επιστήμονες, ό,τι κακό, κυρίως κακό έχει ψηφιστεί στο εργατικό και ασφαλιστικό δίκαιο της πατρίδας μας κατά τη διάρκεια των μνημονίων, υποχρέωσαν οι δανειστές στην προηγούμενη κυβέρνηση το 18, στη συμφωνία του Χίλτον, υποχρέωσαν να γίνει κώδικας. Γιατί να γίνει κώδικας, κυρία Δουλγεράκη? Γιατί ο κώδικας αλλάζει κάθε 40 και 50 χρόνια. Να μην μπορούν οι επόμενες κυβερνήσεις να αλλάξουν τις κακές αντεργατικές και αντιασφαλιστικές ρυθμίσεις. Ψηφίσανε οι βουλευτές του 18, οι βουλευτές του 18 του ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ψηφίσανε, κάποιοι ενδεχομένως να είχαν και εργατική καταγωγή, ψηφίσανε όλος ο αρμαγεδόνας, ο κοινωνικός και αντιασφαλιστικός, να γίνει κώδικας. Η προηγούμενη κυβέρνηση... Και δεν σας έχουν απαντήσει ακόμα σε αυτά τα οποία εσείς έχετε δημοσιεύσει. Ναι, τα κείμενα στην Αγγλική είδα ότι τα έχετε και σε μετάφραση. Είναι επίσημα έγγραφα, δεν είναι κάτι που βγάλατε μέσα από το κεφάλι σας. Είναι υπογεγραμμένα, του ΣΥΡΙΖΑ έχει περάσει και από τη Βουλή. Τώρα θα περάσει, εύχομαι να πιστεί ο κύριος Πρωθυπουργός, εγώ θα κάνω έτοιμα και έκκληση και προς τον κύριο Υπουργό. Τι να γίνει, κύριε Μητρόπουλο, με ρωτάτε? Να αφήσουν τους νόμους για να μπορεί κάποια κυβέρνηση, αν θέλει αργότερα, να αυξήσει την αποζημίωση όταν κάποιος απολύεται, να αυξήσει τους μισθούς, να γίνει διαπραγμάτευση για τους μισθούς με τη ΓΕΣΕΕ, διότι το λέει νόμος ότι πρέπει η κυβέρνηση να ρυθμίζει τον κατώτατο μισθό. Αυτά δεν θα μπορέσουν να αλλάξουν, κυρία Δουλγεράκη, αν έχουν τσιμενταριστεί σε κώδικα. Λέτε για 40 με 50 χρόνια ότι δεν έχουμε το δικαίωμα στη συνέχεια να αλλάξουμε τον κώδικα αυτό? Σας λέω ότι ο κώδικας ως αστικός είναι από το 1945. Πάμε στα 100 χρόνια. Ο εμπορικός είναι 100 χρόνια. Δηλαδή δεν αλλάζουν οι κώδικες όπως αλλάζουν οι νόμοι. Απαγορεύεται. Άρα το αίτημα έκκληση το δικό σας είναι ποιο ακριβώς? Δεν λέμε να καταργηθούν οι νόμοι των μνημονίων που εμείς το λέγαμε αυτό κλπ. Εμείς λέμε να μην κωδικοποιηθεί για να μπορεί κάποτε μια κυβέρνηση στο μέλλον, αν οι συνθήκες αλλάξουν ή υπέρ της ανάπτυξης, να καταργηθούν κάποιες κακές διατάξεις σε βάρος των εργαζομένων. Αν γίνει κώδικας, όπως είχε συμφωνήσει η προηγούμενη κυβέρνηση και τώρα ξανασυμφώνησε η σημερινή, τότε είναι μαύρα μαντάτα για τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους. Η προσωπική διαφορά, αν γίνει νόμος κώδικας, τέλειωσαν οι συνταξιούχοι. Κυρία Δουλγεράκη, σας το λέω παραστατικά. Αν γίνει νόμος κώδικας, όχι πια απλός νόμος, η προσωπική διαφορά που απαγορεύει να παίρνουν αυξήσεις όσοι έχουν προσωπική διαφορά, τέλειωσαν οι συνταξιούχοι. Ή η κατάργηση του ΕΚΑΣ, αν μπει στον κώδικα, τέλειωσαν οι χαμηλοσυνταξιούχοι. Σας το λέω τόσο παραστατικά, για πάλι σας συγχαίρω για το ότι βάλατε σε προτεραιότητα αυτό το θέμα. Ξέρετε, την ίδια ώρα που εσείς λέτε αυτό, εγώ βλέπω σήμερα και τίτλους αθηναϊκών εφημερίδων τι συνεπάγεται για τις συντάξεις με το ξεπάγωμά τους από 1η-1η-2023, τι θα επιφέρει κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, δηλαδή μια σειρά δημοσιεύματα που δίνουν πολύ μεγάλη ελπίδα, που έρχεστε εσείς και μου την παίρνετε. Όταν λέμε αύξηση στους συνταξιούχους, σε εσάς δεν πρωτοαναδείξαμε στην εκπομπή σας προεφταμίνου ότι ξεπαγώνουν
οι συντάξεις από 1η-1η-23. Δεν είπαμε είναι καλό νέο, κυρία Δουλειράκη. Αλλά το καλό νέο έχει και κάτι κακό μέσα του. Γιατί? Διότι οι μισοί συνταξιούχοι, όταν η κυβέρνηση σε 6 μήνες δώσει αυξήσεις, που το είπε και χτες ο κύριος Πρωθυπουργός, οι μισοί δεν θα πάρουν. Γιατί, κυρία Δουλειράκη? Γιατί έχουν την προσωπική διαφορά. Ποιος την έβαλε, κυρία Δουλειράκη? Η προηγούμενη κυβέρνηση. Ποιος θα την εφαρμόσει? Η σημερινή κυβέρνηση. Να μην τα πούμε αυτά, κυρία Δουλειράκη. Εμείς χαλάμε την χαρά των συνταξιούχων. Εμείς χαλάμε. Υπάρχει το περιθώριο, κύριε Μητρόπουλε. Καταλαβαίνετε ότι σας ρωτάω ρητορικά, γιατί θέλω να πάρω απαντήσεις. Κύριε Μητρόπουλε, βάσει των όσων δημοσιεύονται στην ΕΝΙΠΕΚ, με τα έγγραφα μπορεί κάποιος να δει και το αγγλικό κείμενο και τη μετάφραση και όλα τα υπόλοιπα. Ούτως ή άλλως. Η μετάφραση είναι δική μου. Ας δει το αγγλικό. Ωραία. Κύριε Μητρόπουλε, έχουμε τη δυνατότητα, εσείς λέτε, απευθύνου έκκληση στην κυβέρνηση να μην προχωρήσει σε αυτή την κωδικοποίηση. Έχει τη δυνατότητα ή το δικαίωμα να το κάνει? Έχει. Άπαξ βγήκαμε από τα μνημόνια, από το 18. Τι χρέα υπάρχει 4 χρόνια μετά την έξοδό μας, την υποτιθέμενη, προσθέτω εγώ, να κωδικοποιήσουμε τα μνημόνια? Δεν το λέω απλά. Δεν το λέω απλά, κυρία Δουλειράκη. Ναι, με την, με την κοινή και την απλή λογική, έτσι είναι. Τον Αύγουστο του 18, ο προηγούμενος πρωθυπουργός είχε ορκιστεί ότι θα φορέσει και γραβάτα που θα μας έβγαζε από τα μνημόνια. Τους είδαμε στο Ζάπιο. Το 18. Το 22 τον Αύγουστο. Γιατί να κωδικοποιήσουμε τα μνημόνια? Ναι, όταν σου λέει ότι βγαίνεις από την ενισχυμένη εποπτεία, να παίρνεις μια ανάσαρα γιατί να το περάσεις. Γιατί να κωδικοποιήσουμε και να κάνουμε τσιμέντο 300 νόμους που έχουν κακές εργατικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, για να μην μπορεί κάθε επόμενη κυβέρνηση να αλλάξει τον εργατικό κώδικα των μνημονίων? Μάλιστα. Δεν το λέω με πολιτικές και άλλες χρειές, το λέω ως επικεφαλής Επιστημονικής Ένωσης. Απλά για να το καταλάβουμε. Είχα χρέος να το αναδείξω και γι' αυτό τρίτη φορά σας ευχαριστώ. Κύριε Μητρόπουλε, αφήστε το ευχαριστώ. Πείτε μου, τι σημαίνει η χώρα βρίσκεται σε διαρκή θεσμική ετερονομία για μένα που δεν είμαι δικηγόρος, δεν είμαι νομικός, δεν το κατέχω. Όταν βγήκαμε από τα μνημόνια έπρεπε να καταργηθούν και κάποιοι νόμοι των μνημονίων. Το υπερταμείο. Προχτές αρκετοί αρχαιολογικοί χώροι της πανέμορφης και ναυαρχίδας τουριστικής της Κρήτης περάσανε πάλι στο υπερταμείο, στους δανειστές. Όταν λοιπόν είσαι αυτόνομος, δεν δίνεις τα ασημικά σου, τα ακίνητά σου στους δανειστές το 22, αφού το 18 βγήκαμε από τα μνημόνια. Κάποιος εμπέζει το λαό ότι βγήκαμε δήθεν, αλλά είμαστε με τα μπούνια, λέμε στην Πελοπόννησο και στην Τάκυνθο που έχουν την καταγωγή, λοιπόν, με τα μπούνια στα μνημόνια, όταν όλοι οι νόμοι των μνημονίων εφαρμόζονται. Αλλά και σε 2 μήνες τα μνημόνια θα είναι και κώδικας της ελληνικής δημοκρατίας. Γιατί εφαρμόζονται οι μνημονιακοί νόμοι εφόσον βγήκαμε από τα μνημόνια. Το είπατε καλύτερα από μένα. Μάλιστα. Το είπατε καλύτερα. Έτσι θα το κατανοήσουν καλύτερα οι πολιτικοί ακροατές. Εγώ από το πρωί λέω το εξής. Αν κάποιοι από τους βουλευτές το ακούνε αυτό, το έχουν πάρει χαμπάρι τι γίνεται, δεν το ξέρουν, δεν το καταλάβανε, ή αν θέλουν να απαντήσουν, τους είπα 398, 181 και 182, απαντήστε μας. Τι είναι αυτά και για ποιο λόγο μέχρι σήμερα συμβαίνουν αυτά με βάση την απλή, την κοινή, τη λογική. Υψηλή πολιτική δεν ξέρω να κάνω εγώ από τη δική μου την πλευρά. Αφού μελετήσουν τα κείμενα και η μετάφραση στα ελληνικά είναι εγγυημένη, γιατί εγώ είμαι και φιλόλογος, συνεπώς κάνω και φιλολογικές εκεί μεταφράσεις, συνεπώς μπορεί να το δούνε. Άρα ή το αγγλικό πάρουν είτε το ελληνικό, θα δούνε ότι πια υπάρχει μία ετερόνομη καθυπόταξη της ελληνικής νομοθεσίας στους δανειστές 4 χρόνια μετά την εξοδό μας, κυρία Δουβιαράκη. Μάλιστα, τι να πω τώρα. Δεν μπορώ να δώσω απαντήσεις ούτως ή άλλως. Αν κάποιος από τους βουλευτές ή άλλος θέλει κάτι, αφού μελετήσετε κείμενα, παρακαλώ πολύ την άλλη εβδομάδα, όποτε έχετε χρόνο, στη φιλόξενη εκπομπή σας, να συζητήσουμε με όποιον θέλει πολιτικό ή κοινωνικό παράγοντα
της πανέμορφης Κρήτης. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Χαίρετε. Καλημέρα, κύριε καθηγητά. Χαίρετε.